Φίλες και φίλοι του Ήπειρου στη Βιέννα, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη πάλμο του ερασιτεχνικού, όπως και κάθε Δευτέρα, μαζί με Ανδρέα Φιλιππούση, προκειμένου να σχολιάσουμε την αγωνιστική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου από την Super League 1 μέχρι και την τρίτη ερασιτεχνική κατηγορία. Και σήμερα έχουμε ένα αρκετά πλούσιο μενού, αφού έχουμε ετοιμάσει για εσάς και μάτς κυπέλου, αγώνες από την Λέσχη 4x4, με την Λέσχη Ιωαννίνου να κόβει και την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Εκεί ήταν ο Σάκης Σούλης και έχουμε αποκλειστικά πλάνα από την πανέμορφη εκδήλωση, η οποία έγινε στην Κοσμηρά. Ανδρέα. Ναι, όπως είπες, έχουμε σήμερα και εκτός ποδοσφαίρου, στο φινάλε της εκπομπής, θα είναι αυτό στο μενού. Πιο πριν έχουμε από Γάμα Εθνική και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Πας Γιάννηνα, δεν έχουμε εικόνα, γιατί ούτως ή άλλως το μάτς δεν είχε τηλεοπτική κάλυψη το συγκεκριμένο. Θα πάμε από Γάμα Εθνική και κάτω, δηλαδή, σε εικόνα. Ακριβώς. Να πούμε, πριν μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής, ότι θέλουμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε και ένα καινούριο χορηγό, την ηλεκτροκίνηση Ιωαννίνων, του κύριου Γιώργου Ευαγγέλου. Όπως θα δείτε και στο σποτάκι, στην αρχή αυτοκίνητα και σκούτερ ηλεκτροκίνητα. Συμφέρει από ό,τι με ενημέρωσε κιόλας, μπορείτε να πάτε να τα δείτε. Εντάξει, ενισχύεται το δυναμικό μας και ευχαριστούμε πραγματικά όλους εσάς που μας στηρίζετε και από αυτό εδώ το βήμα, μέσω του Ήπειρου στη Βιέννα, αλλά και στις εναλλακτικές κινήσεις και δραστηριότητες που κάνουμε, Ανδρέα, όπως με τις live αναμετρήσεις. Ναι, έτσι είναι και δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει και κάποια στο κύπελο. Κάτι σκεφτόμαστε, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο για να το ανακοινώσουμε. Και μιας και μιλάς για κύπελο, να πούμε, Ανδρέα, ότι έχουμε και αγώνα κυπέλο, όπως είπα και εγώ νωρίτερα. Και για τους φίλους του διαδικτύου τώρα, για να σας πούμε και τα στοιχεία επικοινωνίας με την εκπομπή, μπορείτε να μας παρακολουθείτε αρχικά από το ήπειροστιβιένα.eu και να στέλνετε τα σχόλια και τα μηνύματά σας στην σελίδα της εκπομπής, γραμμένη με ελληνικούς χαρακτήρες, στον παλμό του ερασιτεχνικού που βρίσκεται στον ιστότοπο του Facebook. Και μία ακόμη είδηση πριν ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα και τα βίντεο, όσον αφορά το θέμα με τον κορονοϊό τώρα και πώς επηρεάζει και τα αθλητικά δρόμενα. Έβγαλε μία απόφαση η ΕΠΟ, που την ανακοίνωσε και στο σελίδα της, σε εφαρμογή των προληπτικών ειδικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού οι ποδοσφαιρικοί αγώνες όλων των κατηγοριών, εθνικών ή τοπικών, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι εντός της τρέχουσας και της προσεχούς εβδομάδας, θα διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Wolves για το θεσμό του Europa League, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η UEFA. Στην Ιταλία, Ανδρέα, έχουμε... Απλά υπάρχει μία... πώς να το πω... μία πορεία σε όλους στο ερασιτεχνικό πώς θα γίνει αυτό, μιας και τα γήπεδα δεν έχουν ούτε θύρες, ούτε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να τα αποκλείσει. Θεωρώ πως η ανακοίνωση τώρα της ΕΠΟ όσον αφορά τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα έχει να κάνει πιο πολύ με το κουδουνάκι που λέμε, για να κατά κάποιο τρόπο να μην πάει κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Ναι, αλλά θεωρώ και αυτό ότι είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο και δεν ξέρω αν η ΕΠΟ θα μπορούσε να πει ότι από τη στιγμή που στην Ιταλία, για παράδειγμα, εντάξει, είναι και πιο... είναι και περισσότερα τα κρούσματα, υπάρχει αναστολή όλων των διοργανώσεων μέχρι την τρίτη μέρα του Απριλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι... σε όλα τα αθλήματα. Είναι και... υπάρχουν και νεκροί, βέβαια, στην Ιταλία. Είναι η αλήθεια. Προληπτικά, βέβαια, όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι και εδώ ξεκινάνε ορισμένα θέματα από τον αθλητισμό χωρίς την καθημερινότητά μας να έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα. Γιατί και σήμερα, Ανδρέα, βγήκε ο Δήμαρχος Πύργου και είπε ότι όσοι είχαν τεθεί σε καραντίνα, μια χαρά λέει, πηγαίνουν στα καφενεία και κάνουν τις δραστηριότητές τους. Εντάξει, προφανώς και δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον, αν δεν το θέλει ο ίδιος, να προφυλαχθεί να μείνει μέσα στο σπίτι, αλλά η καθημερινή επικοινωνία με άλλον κόσμο, έτσι, είναι επικίνδυνο για όλους.
Εδώ μου στέλνουν Ιταλία κοντά 400 νεκρούς. Το ξέρουμε. Η Ιταλία είναι δίπλα μας και εντάξει, επειδή στα Γιάννα δεν έχει έρθει ακόμη κάποιο κρούσμα, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει, έτσι. Μπορεί να είμαστε χωμένοι μέσα στα βουνά, αλλά δυστυχώς έχει έρθει και στη χώρα μας. Κοίτα, μερικές φορές η απομόνωση σαν περιοχή κάνει και καλό. Έχει και κάποια καλά. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τα αγωνιστικά. Να πάμε πρώτα στην Super League, να δούμε τα αποτελέσματα. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 3-0, Ξάνθη ΠΑΟΚ 1-1, Άρης Ατρόμητος 1-2, Όφη Λαμία 3-0, Ολυμπιακός Πανετολικός 2-0, Παναθηναϊκός Βόλος 4-1 και Πανιόνιος ΑΕΚ 1-1. Έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ ο Πανιόνιος. Ακριβώς, ναι, και σας δείχνουμε την κάρτα, διότι δεν είχαμε εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα, Ανδρέα. Έχει ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Αναμένουμε την έναρξη των play-off. 26η αγωνιστική για τελευταία της κανονικής διάρκειας, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην κορυφή και να πηγαίνει με ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτημα στα play-off, έχοντας 66 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στους 52, ΑΕΚ 51, Παναθηναϊκός 44, Όφη και Άρης έχουν από 34, Ατρόμητος 32, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης 30, Λαμία και Βόλος έχουν από 27, Ξάνθη 18, Πανετολικός 17 και στους 10 βαθμούς έχει μείνει ο Πανιόνιος. Να πούμε ότι στην κάρτα απεικονίζεται η βαθμολογία μετά και την τιμωρία τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της Ξάνθης, μείον 7 και μείον 12. Δηλαδή. Έτσι είναι, ναι. Και η Ξάνθη ξαφνικά μπαίνει στο κάδρο των ομάδων που θα κυνηγήσουν την παραμονή. Και με νέο τεχνικό, αφού ο κύριος Παράσχος αποτελεί παρελθόν. Λοιπόν, εδώ μου έρχονται και άλλα μηνύματα, Πέτρο, για το δραστηριότητα. Δεν ξέρω αν να το πω και αυτό σφήνα πριν πάμε. Όχι, γιατί να συζητήσουμε. Με ρωτάνε για το κεκλεισμένο των θυρών πάλι. Λέει πώς θα το κάνω στο δραστηριότητα, αν θα στείλουν αστυνομία στους γύρω λόφους να μην πάει ένα κόσμο. Εντάξει, όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ, Πέτρο, πιο πολύ αυτό ανακοινώθηκε για την. Να πάρει ο καθένας ατομική ευθύνη, αν να πάει. Όχι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά δεν είναι τέτοιο. Ότι θα σε περιμένει κάποιος στο γήπεδο, θα σου πει κάποιος. Ναι. Ξέρω εγώ, παράγοντες της ομάδας, μην έρθει στο γήπεδο, φύγε. Καταρχάς και να ήθελα να το κάνω αυτό που λένε, αν θα είχε αστυνομία, λέει. Η μισή αστυνομία τώρα της χώρας είναι πάνω στον Εύρο, δεν είναι. Καν εδώ, οπότε. Έχει πιο πολύ προληπτικό είναι αυτό το μέτρο. Και, Ανδρέα, εγώ θα πω για δεύτερη φορά ότι θα μπορούσε να μην ανακοινωθεί καμία, πώς να το πω, καινοτομία, γιατί είναι κάτι καινοτόμο, πρώτη φορά πρωτοτυπία, για να είμαι και εγώ πιο ακριβώς, όσον αφορά το εραστηνικό κομμάτι, η καθημερινότητα είναι το πρόβλημα. Όταν τα μαγαζιά είναι όλα γεμάτα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μάλλον μέχρι το άλλο πρωί, όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, με απεριόριστα δρομολόγια, που σημαίνει ότι και πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται μέσα εκεί. Όταν χωρίς λόγο ουσιαστικά να βάλουμε τις εκδηλώσεις των αποκριών και τα μαγαζιά είναι όλα ανοιχτά. Ναι, έτσι είναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέτρο 100% που να το προβλέψει όλο αυτό. Τώρα, όπως είπαμε, είναι και λίγο στην ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας, αν θεωρεί ότι έχει προσβληθεί από κάτι ή όχι. Εντάξει, υπάρχουν και 4 καινούργια κρούσματα εδώ που τα λέμε, που δεν έχουν κανένα ιστορικό βεβαρημένο, οπότε σημαίνει ότι μέχρι στιγμής λέγαμε και γνωρίζαμε μάλλον από τους ειδικούς ότι όλα τα κρούσματα αφορούν ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν όμως και 4 κρούσματα πλέον, τα οποία τα χαρακτηρίζουν ως ορφανά, διότι δεν έχουν ιστορικό. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε τώρα εμείς με την Super League στην ΚΑΠΑ 17. Βόλος Πανετολικός 0-1, Άρης Παζιάννα 2-0, Λάρισα Λαμία 1-0 και ΠΑΟΚ Ξάνθη 1-0. Βαθμολογία: ΠΑΟΚ 61, Άρης 57, Ξάνθη 43, Παζιάννα 39, Πανετολικός 24, Λάρισα 18, Βόλος 12 και Λαμία 8 βαθμοί. Πάμε και στην κατηγορία του Παζιάννα, Super League 2, όπου εδώ η Γιαννιώτικη ομάδα κέρδισε 4-1 την Κέρκυρα, αρκετά εύκολα.
Εντάξει, και το ένα γκολ που δέχτηκε από λάθος δικό της το δέχτηκε, δεν υπήρχε άλλη απειλή από την ομάδα της Κέρκυρας. Ήταν επιθετικός μονόλογος. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Πλατανιάς Καραϊσκάκης 1-0, Λεβαδιακός Χανιά 0-0, Απόλλων Σμύρνης Απόλλων Λάρισας 3-0, Έργο Τέλης Δόξα Δράμας 2-2 και η Παναχαϊκή με τον Απόλλων Πόντου παίζει αύριο, Τρίτη αυτό το μάτς, λίγο περίεργο για να είναι Τρίτη. Για να δούμε τώρα το πώς έχει διαμορφωθεί και η βαθμολογία με τον ΠΑΣ να εξακολουθεί να διατηρεί το συν 7 που έχει από τον Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος βρίσκεται στους 42 βαθμούς. Ακολουθούν τα Χανιά με το Λεβαδιακό έχοντας από 38, Καραϊσκάκης 31, Απόλλων Λάρισας 30, Εργοτέλης 29, Πλατανιάς 26 με ένα παιχνίδι λιγότερο, Παναχαϊκή 25. Αγωνίζεται όπως είπες και εσύ αύριο. Δόξα Δράμας 24. Η Κέρκυρα χωρίς βαθμό, ενώ με μείον 3 βαθμούς συνεχίζει το πρωτάθλημα Απόλλων Πόντου που αγωνίζεται και εκείνος αύριο. Και τώρα η επόμενη αγωνιστική έχει στις 13 του μηνός Δόξα Δράμας. Όχι. Αυτό μήπως είναι. Έχει αγωνιστεί ο Μπαζιάννας. Έχει αγωνιστεί με Δόξα Δράμας. Στη Δράμα θα σου πω εγώ την επόμενη αγωνιστική εκτός αν. Τα υπόλοιπα μάτς, ναι. Απόλλων Πόντου Λεβαδιακός, Απόλλων Λάρισας Πλατανιάς, Χανιά Εργοτέλης, Απόλλων Σμύρνης Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας Κασιόπη και Καραϊσκάκης Άρτας Παζιάννα είναι η επόμενη αγωνιστική. Κάποιο λάθος έγινε στην κάρτα, εντάξει, είναι. 13, 14, 15 και 16 Μαρτίου θα είναι τα μάτς για την 21η αγωνιστική τώρα. Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο, Ανδρέα, για τον ΠΑΣ. Την αναμέτρηση δεν μπορούσαμε να την παρακολουθήσουμε. Όχι, αλλά εντάξει. Από ό,τι διάβασα τα ρεπορτάζ και από ό,τι πίστευα και πριν το παιχνίδι, θα ήταν εύκολο. Η Κέρκυρα είναι σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για την ίδια. Δύο γκολ ο Παμλίδης, ένα ο Κρίσμαν και ένα ο Λευθεριάδης. Στην Άρτα το παιχνίδι τι μέρα είναι? Στην Άρτα παίζουμε. Κυριακή έχω την εντύπωση. Κυριακή είναι. 16 του μήνα. 16 είναι Δευτέρα. Δευτέρα είναι. Στις 4 η ώρα. Θυμάμαι ότι δεν ήταν η Κυριακή. Τώρα έχει ανακοινωθεί και η εκδρομή από τους φίλους του Παζιάννα. Δεν ξέρω. Σε βλέπω και εσένα. Τι μέτρα θα. Για καμία εκδρομή. Αν θα πάρθουν μέτρα, δεν ξέρω, Ανδρέα, με τις μετακινήσεις. Α, ναι, είναι και αυτό, ναι. Όλη αυτή τη διαδικασία τώρα που για 15 μέρες πλέον στη χώρα μας οι διοργανώσεις θα διεξάγονται χωρίς κόσμο. Φαντάζομαι ότι αυτό επηρεάζει και τη Super League 2. Δεν ξέρω αν απαγορεύεται δημοσιογραφική κάλυψη όμως. Δεν εννοώ για δημοσιογραφική κάλυψη, εννοώ για τους φίλους του Παζιάννα που έχουν διοργανώσει εκδρομή. Έτσι, και φυσικά όλους τους φίλους των ομάδων που αναμένεται να. Που θέλουν μάλλον να παρακολουθήσουν κάποια παιχνίδια και δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει εν τέλει. Πλάνα δεν έχουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι γιατί δεν είχε κάλυψη τηλεοπτική. Δύο αγωνιστικές απομένουν ακόμη. Ναι, για να ολοκληρωθεί η βασική βαθμολογία, τέλος πάντων, να το πούμε, του πρωταθλήματος, γιατί μετά θα γίνει κάτι σαν, δεν είναι ακριβώς play-off, είναι αγώνες κατάταξης. Δύο ακόμη μάλλον μήνυ πρωταθλήματα. Και κλεισμένο των θυρών, στο είναι το μάτς του ΠΑΣ, ναι, εντάξει, οπότε φιλάθλους δεν θα έχει. Οπότε, ας πάμε, αφού δεν έχουμε πλάνα, ας πάμε στην Γάμα Εθνική. Στην εκπρόσωπο του νομού μας, που είναι η Ανατολή, πέτυχε μία σημαντική νίκη, 2-0 επί του ΠΑΣ Πρέβεζας, ο οποίος αντιθέτως είναι σε δύσκολη θέση, θα δούμε και τη βαθμολογία μετά. Επειδή μας παρακολουθούν και από την Πρέβεζα, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς εκεί και τους δικούς μου προσωπικούς, τον προπονητή της ομάδας, τον Μάκη τον Δήμα, με τον οποίο ήμασταν μαζί στη σχολή UEFA Β, που είχε γίνει εδώ στην πόλη μας. Ήταν βοηθός και γυμναστής και τώρα πρώτος προπονητής. Και να δώσουμε χαιρετίσματα και σε συναδέλφους που κάνουν εκεί καλή δουλειά, σε sites που ήρθανε. Είχα επικοινωνία και πριν έρθουν να καλύψω το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ δεν μπόρεσα να είμαι εκεί, ήμουνα σε παιχνίδια του ερασιτεχνικού. Και αυτοί παρακολουθούν εκεί την ομάδα τους. Εντάξει, αυτοί από τη μεριά τους βέβαια είναι λυπημένοι γιατί η Πρέβεζα δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε. Τώρα για την Ανατολή λέω ότι είναι σημαντικό η νίκη γιατί ακολουθεί και άνευ αγώνος νίκη με την Ιταία που έχει αποσυρθεί
Και σημαντικό επίσης παιχνίδι με το Σούλη Παραμυθιάς εντός έδρας, το οποίο ναι, μεν είναι ψηλά, αλλά θεωρώ ότι είναι και διάφορο βαθμολογικά, δεν ξέρω πώς θα φανεί. Ας δούμε τα αποτελέσματα τώρα πώς έχουν όλα. Λευκή Μητέα 3-0 ανεφαγόνος, στην Αλιακός Αχαίρων Καναλακίου 3-0, τη Λυκράτης Σούλη Παραμυθιάς 4-0, Μεσολόγγι Ναύπακτος 4-0, Μακεδονικός Φούφ Αναγέννηση Άρτας 0-0, Ανατολή Πας Πρέβεζος όπως είπαμε 2-0 και Απόλλων Ευπαλίου Πόντι Κοζάνης 2-2. Τρεις αγωνιστικές απομένουν ακόμη. Ναι, και η τελευταία ενημερώνει. Είναι του πρωταθλήματος. Η τελευταία είναι με τη Λευκή Μητέα, όπως με ενημερώνουν. Εκτός έδρας. Με τον Παζιάννα, ναι. Αυτή τη στιγμή η Ανατολή, όπως θα δούμε και στην κάρτα με τη βαθμολογία, βρίσκεται μία θέση πάνω από την ζώνη του απευθείας υποβιβασμού. Ισοβαθμώντας βέβαια τόσο με το Μεσολόγγι, όσο και με τον Μακεδονικό Φούφα, που επίσης έχουν από 30 βαθμούς, όπως βλέπετε και εσείς στην δεξιά καρτέλα. Η Πόντι Κοζάνης οδηγούν την κούρσα της βαθμολογίας με 53 βαθμούς. Ακολουθεί η Αναγέννηση Άρτας στους 51. Σούλη Παραμυθιάς 41. Αχαίρων Καναλακίου 40. Τη Λυκράτης και Θυναλιακός έχουν από 36 βαθμούς. Μεσολόγγι, Ανατολή και Μακεδονικός Φούφα έχουν από 30. Λευκή 29. Πας Πρέβεζα 25. Ναυπακτιακός Αστέρας 21. Απόλλων Ευπαλίου 14. Ενώ έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα ο Αστέρας Ιταίας. Τώρα να δούμε τα στιγμιότυπα που έχουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και μου στέλνει ότι υπάρχει παιχνίδι Φούφας Μεσολόγγι, όπου κοντράρουν μεταξύ τους, άρα κάποιος θα χάσει βαθμός, μπορεί και οι δύο. Και μπορεί η Ανατολή στο τελευταίο μάτς με την Λευκύμη να είναι και εκείνη διάφορη. Μάλλον και εκείνη διάφορη, ναι. Τώρα εδώ στο αγωνιστικό κομμάτι, το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι αυτό που ήθελε η Ανατολή και το πήρε. Ναι, έτσι είναι. Και από ό,τι είδα και τα ρεπορτάζ, μιας και όπως είπαμε δεν ήταν κάποιος από εμάς στο γήπεδο, στην κάμερα ο κ. Θεοδωρόπουλος, ήταν και καλύτερη. Είχε και χαμένο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με τον Νάσιο και είχε και για μένα ένα πολύ ωραίο γκολ του Εμβραΐζογλου, μιας και κάνει πέρα από το σουτ και ωραία κίνηση. Φέτος πραγματοποιεί τον αντίπαλο. Εξαιρετικό πρωτάθλημα. Όπως και το δεύτερο. Πολύ ωραία κεφαλιά. Κλιτσινάρι, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ για να μην μπερδεύονται μερικοί, είναι με τα κίτρινα η Ανατολή. Και ας φοράει κανονικά η Πρέβεζα κίτρινα, σαν το βασικό της χρώμα. Εδώ είναι η Ανατολή με τα κίτρινα και με τα μπλε είναι η Πρέβεζα. Και κρατήστε το συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί και στο φινάλε της εκπομπής θα δείξουμε και άλλον αγώνα, Ανδρέα, από το συγκεκριμένο γήπεδο. Ναι, νυχτερινό βέβαια. Νυχτερινό, και είναι για το κύπελο. Εντάξει, εκεί δεν ήταν τόσο... και τυχερή, όπως το πείσει η Ανατολή, αλλά όχι και τόσο καλή σε απόδοση. Μας και σε εκείνο το μάτς ήμουνα. Εδώ είναι, νομίζω, το χέρι. Τώρα, εκεί μέσα σε όλο το χαμό, γιατί φωνάζανε και από την πλευρά της Πρέβεζας, αλλά... Δεν νομίζω όμως ότι οι διαμαρτυρίες ήταν τόσο έντονες, Ανδρέα. Κατάλαβαν και οι παίχτες ότι έχει γίνει παράβαση. Προφανώς. Βέβαια το πέναλτι χάθηκε. Την έστειλε στο δοκάρι την μπάλα ο Νάσιος. Και όπως είπαμε, πάλι το επόμενο παιχνίδι είναι εντός για την Ανατολή, γιατί με την Ιταία είναι άνευ αγώνος. Δεν ξέρω, πιστεύω και εκεί ότι θα τα δώσει όλα η ομάδα των Ποντίων. Από ό,τι μου είπανε και από, όπως είπα και από εδώ, τον γκολ του Εμβραΐζογλου. Από ό,τι μου είπανε και από την Πρέβεζα συνάδελφοι, ότι τους έκανε
πιο θετική εντύπωση η ομάδα της Ανατολής, με την έννοια ότι έβγαλε πάθος για να πάρει την νίκη, σε αντίθεση με την Πρέβεζα. Οπότε, θέλετε ότι της αξίζει να μείνει και από εκεί στην κατηγορία. Και εδώ είναι το δεύτερο γκολ. Και ενδεχόμενη η Ανδρέα παραμονή της Ανατολής, καλώς εγώντας των πραγμάτων, θα φέρει και κατά κάποιο τρόπο μια αναδιάρθρωση στις υπόλοιπες κατηγορίες, από την Α ναι. και τη Γ μέρες τεχνική, λογικά. Λογικά πάντα, γιατί αν η Ανατολή παραμείνει και ανέβει και ο πρωταθλητής της Α μέρες τεχνική στην Γ εθνική, μένει μια θέση ορφανή και θα πάει αυτό αλυσίδα. Κατάλαβες, θα ανέβουν και οι... Μέχρι και την Γ μέρες τεχνική. Θα ανέβουν και, και κάποιος τρίτος από τη Β και κάποιος τρίτος από τη Γ μέσω παράζ και... Έχουν ξαναγίνει αυτά, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Και αυτό ξέρεις, να ξέρεις ότι και εγώ το είχα ξεχάσει κάπως. Με θύμισαν ομάδες που σκέφτονται την τρίτη θέση, είτε στη Β' είτε στην Γ' τεχνική. Δύσκολη εδώ επέμβαση, πολύ ωραία. Νομίζω αυτή ήταν... αν δεν κάνω λάθος, αυτή ήταν η καλύτερη φάση που είχε η Πρέβεζα. Σε όλο το μάτς. Και ήταν ήδη 2-0. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και το εύχομαι να πετύχει το στόχο. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες πιστεύω. Θέλαμε και δύο να κερδίσουμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όποιος έβαζε πρώτο στον γκολ, πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Στο πρώτο μικρό που είχαμε ευνοϊκότητα, αν εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο, κάναμε κανένα δύο σούτα από μακρινά, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα. Στο δεύτερο, η ομάδα της Ανατολής πήρε λίγο μέτρα στο γήπεδο και λόγω του αέρα και ευτύχησε να βάλει ένα γκολ στο δεύτερο μήνυμα στην αρχή. Αυτό της έδωσε σίγουρα διαφορετικό αέρα. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Συνέχεια άρχισε να βρέχει κιόλα, δυσκόλεψε και ο καιρός και ο αγωνιστικός χώρος. Τα παιδιά προσπάθησαν, είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα δεν ανταποκριθήκαμε ακριβώς όπως έπρεπε για το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι είμαι ικανοποιημένος. Τα παιδιά προσπάθησαν, πάλισαν το παιχνίδι. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα το έκανε όποιος άντρας τον κόλ. Έτυχε να το λέει να βάλει τον κόλ πρώτη με ένα σούτ από μακρινή απόσταση και πήρε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην Ανατολή ξανά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το παιχνίδι. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Δύο ομάδες που ήταν πάνω κάτω στην ημερομηνική θέση. Θέλαμε και δύο νίκη. Πέτυχε η Ανατολή. Συνεχίζουμε. Για εμάς τώρα η κατηγορία έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα κυνηγάμε τις ελπίδες και μαθηματικές αν έχουμε. Αλλά πλέον εξαρτάται και από άλλους. Εξαρτάται δηλαδή και εμείς να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, πάνε εμείς δεν ισόμεσα. Να κοιτάς και τι κάνουν οι άλλοι. Σήμερα παίζαμε έναν αγώνα, νομίζω ήταν όπως κάποιοι γράψαν τη ζωή και θανάτου. Κάποιος θα έμενε πολύ πίσω στη μάχη της παραμονής και κάποιος θα είχε ελπίδες στη συνέχεια όπως έγινε σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Ήμασταν και πειθαρχημένοι και έτοιμοι ψυχολογικά. Τα παιδιά έδειξαν ότι το θέλουν πάρα πολύ. Δεν αγχωθήκαν που χάσαμε το πέναλτι. Προσπαθήσαμε, είχαμε ηρεμία. Δεν νομίζω ότι ψιλοκινδυνεύσαμε στον αγώνα. Είχαμε υπομονή και νομίζω ότι δείξαμε ότι θέλουμε λίγο περισσότερο από την ομάδα της Πρέβεζας. Αυτό ήταν νομίζω το σημαντικότερο και αυτό πετύχαμε το στόχο. Πετύχαμε μία νίκη. Δεν σωθήκαμε ακόμη. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς θα χρειαστούμε ακόμη, αλλά πολύ σημαντική νίκη και προχωράμε. Δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, ότι υπηρετούμε ένα πλάνο το οποίο και στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι παρόλο που είχαμε κόντρα τον αέρα, το ελέγχαμε το παιχνίδι, μπορώ να πω, και μετά το πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό, μετά είχαμε τα μέτρα στο γήπεδο, άρα στο δεύτερο ημίχρονο που θα είχαμε και τον αέρα υπέρ μας, λογικά θα είχαμε περισσότερα μέτρα όπως και έγινε στο δεύτερο. Βάλαμε και το κόλ νωρίς σχετικά και οπότε μετά ήρθε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Αυτό δεν άλλαξε ξαμε κάτι στο ημίχρονο και συμβαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο είναι ένα όσο άγιο ο Άγγελος Νόσος, νομίζω ότι
είναι από τους καλύτερους παίκτες μας και δεν επηρεάστηκε καν από το δεν έβαλε το πενάλτι. Η απόδοση του νομίζω καλύπτει όλα τα υπόλοιπα, γιατί αν γνωρίζετε, έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Τραυματισμό από το κύπελο. Τι να πω, τώρα συμβαθμούμε με τρεις ομάδες στους 30 βαθμούς. Τώρα που θα πάει η γραμμή δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Εμείς από την πλευρά μας παίρνουμε τους 3 βαθμούς την Κυριακή και το επόμενο μάτς είναι με το Σούλη εδώ στην έδρα μας. Μετά από 15 μέρες θα θέλουμε πάλι τους 3 βαθμούς. Το καλοκαίρι που κάναμε το ρόστερ παρόλο που αρχίσαμε πάρα πολύ, μπορεί να ήταν και η τελευταία ομάδα που ξεκινήσαμε να στείλουμε την ομάδα. Αν δείτε το ρόστερ μας, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο πιο μεγάλος αυτή τη στιγμή είναι 28 χρονών. Έχουμε παιδιά με φιλοδοξίες. Παιδιά που το ζουν αυτό που παίζουν εδώ. Σίγουρα τα οικονομικά μας δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν στηριζόμαστε σε αυτό. Στηριζόμαστε στη φιλοδοξία και στην αγάπη για την ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά έγιναν στο γήπεδο της Ανατολής, με τους πόντιους να πετυχαίνουν μια πολύ σημαντική νίκη, όπως αυτό αποτυπώνεται και στο βαθμολογικό πίνακα, να αγγίζουν ουσιαστικά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την παραμονή. Ναι, εντάξει. Που ήταν και ο βασικός στόχος της Ανατολής από το ξεκίνημα της σεζόν. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ανατολή είναι μέσα και στο κόλπο του κυπέλου, καθώς στον επαναληπτικό θα αντιμετωπίσει πάλι τους χουλιαράδες. Άσφαιρο ήταν το πρώτο μάτς. Έχουμε στιγμιότυπα και από αυτό το παιχνίδι. Θα σας τα δείξουμε στην ενότητα του κυπέλου, στο φινάλε της εκπομπής. Και έχουμε παίχτες με φιλοδοξίες, είπε ο κύριος Ανέστη Ζωής. Μπορεί τα οικονομικά μας να μην είναι τα επιθυμητά, αλλά Ανδρέα, οι παίχτες είναι αυτοί που παίρνουν τα μάτς όταν οι ίδιοι το θέλουν. Ναι, και έτσι είναι. Όπως σου είπα εδώ, μέχρι και οι αντίπαλοι παραδέχτηκαν ότι η ομάδα της Ανατολής είχε πιο πάθος στο παιχνίδι της και φάνηκε να θέλει πιο πολύ να παραμείνει στην κατηγορία. Τώρα, για περισσότερη εικόνα θα πάμε στην Α' Εθνική Κατηγορία και την 21η αγωνιστική που το πρωτάθλημα όσον αφορά την κορυφή, νομίζω, Ανδρέα... Εντάξει, πήρε μια μικρή φωτιά. Έτσι. Αν και έχει τη διαφορά ακόμη ασφαλείας κατά κάποιο τρόπο η Κατσικά. Ας δούμε πρώτα τα αποτελέσματα. Απλά το κατά κάποιο τρόπο που λες είναι ότι μπαίνει και ο Αγροτικός Στέρας Άνω Καλαμά ξανά στο παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να είναι στο πλην 6, αλλά απομένουν ακόμη 9 παιχνίδια. 21η αγωνιστική λοιπόν στην Α, Πέραμα Κόντσικα 3-0 ανεφαγόνο, Σεργιανά Αγροτικός Αστέρας 0-12. Μια τουζίνα γκολ στην κυριολεξία. Τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Αλέκου Τάτση. Μέτσοβο Κοσμηρά 1-5. Σημαντική νίκη για την Κοσμηρά. Που και με ευρύ σκορ μέσα στο Μέτσοβο. Κερδίζει το Μέτσοβο, βέβαια όχι στη φυσική του έδρα. Στο Ανίγιο έπαιζαν, ναι. Ακριβώς, αλλά οι τρεις βαθμοί ουσιαστικά σε μάτς που το Μέτσοβο δεν έχει κάποιον άλλον στόχο πλέον εκτός του κυπέλου που ήταν και ο βασικός. Την παραμονή την είχε εξασφαλίσει πριν τα Χριστούγεννα. Τα παίρνει η ομάδα που τα θέλει πιο πολύ. Ναι, έτσι είναι. Η λογική έτσι λέει. Είχε και κάποιες απουσίες στο Μέτσοβο. Η Κοσμηρά ήταν με τους βασικούς από ό,τι είδα και θα δούμε και στη συνέχεια το βίντεο με τα γκολ. Νησί Αγροτικός Χαστήρης 1-0, μόνο η Κατσικά από τις ομάδες που βρίσκονται στην τριάδα έχει περάσει από το νησί. Και πέρασε και εκείνη με μεγάλο σκορ από ό,τι θυμάμαι, είχε βάλει 5 τέρματα. Και νομίζω εδώ ότι ο Αετός προειδοποιεί σε εισαγωγικά την Καστρίτσα και για το επόμενο μάτς που θα ακολουθήσει μεθαύριο, την Τετάρτη, ναι, για το θεσμό του κυπέλου, στο ίδιο πάλι γήπεδο. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες μέσα σε διάστημα 4 ημερών, ούτε 4, 3 είναι σχεδόν, για το θεσμό του κυπέλου αυτή τη φορά. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα άλλο διαφορετικό παιχνίδι και έχει... πώς το πω, και άλλο χαρακτήρα σίγουρα του κυπέλου. Βέβαια εκεί γίνονται συνήθως οι εκπλήξεις πιο πολύ στο κύπελο, αλλά να αποβλέψεις και εδώ. Και αν και από ό,τι είδα τα ρεπορτάζ και τις φάσεις, πίεσε η Καστρίτσα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ήταν και σε καλή μέρα και τερματοφύλακας εκεί ο Θουγιώτης του νησιού. Κουγιαράδης Αγία Μαρίνα 2-0. Έχουμε κάποια πλάνα εδώ από τον φίλο και συνάδελφο Ντάσο τον Παλάσκα και τον ευχαριστούμε πολύ.
ο οποίος είχε τα γενέθλιά του. Να το πούμε και χρόνια πολλά, ναι. Σημαίνες, ότι καλύτερο με υγεία, φίλοι και συνάδελφε. Τάσο, Ελεούσα, Μικρασιάτες, 0-0. Σε ένα παιχνίδι που ήσουν εσύ θα μας τα πεις μετά που θα είναι το βίντεο εκεί τι έγινε. Κρία κράψη 3-2 και από εδώ έχουμε στιγμιότυπα. Σάκη Σούλη ήταν εδώ. Και Κατσικά Πίνδος Κόνιτσας. Άσφαιρο και εδώ το παιχνίδι σε ένα μάτς που είχε, θα δεις, αρκετά νεύρα παρά ευκαιρίες. Είχε κανένα δυο που ήταν καλές βέβαια, κλασικές, αλλά κυριάρχησαν τα νεύρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Θύλα Κατσικάς 57 βαθμοί, Αγροτικός Καστρίτσας στους 52, 51 έχει ο Αγροτικός Θέρας Άνω Καλαμά, Χουλιαράδες 46, Πίνδος Κόνιτσας 39, Νησί 34, Κράψη 33, Μέτσοβο 32, Αγία Μαρίνα 29, Κοσμηρά 24. Από εδώ και κάτω, Πέραμα με 18 και η Λεούσα με τους Μικρασιάτες που έχουν από 17 βαθμούς είναι η ζώνη των play-out και οι τρεις τελευταίες θέσεις οδηγούν απευθείας στην δεύτερη αεραστεχνική κατηγορία, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός αυτής η Κρία με 16 και η Κόντσικα που έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα και τα Σερβιανά που συνεχίζουν αλλά έχουν παραμείνει στους 3 βαθμούς. Έτσι είναι, πάμε και στην επόμενη αγωνιστική στις 14 του μηνός. Το Σάββατο Κόντσικα Κρία παίρνει το τρίποντο, άκουπα η Κρία. Πέραμα Σερβιανά κράψη νησί. Κοσμηρά Κατσικά, να δούμε τώρα εδώ αν θα βγάλει αντίδραση Κατσικά μετά το Χ με την Κόνιτσα και αν η Κοσμήρα θα συνεχίσει σε θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα παιχνίδι, θεωρώ, που θα είναι κομβικό και για τις δύο ομάδες. Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά, Ελεούσα. Μικρασιάτες Μέτσοβο. Καστρίτσα Χουλιαράδες, επίσης δυνατό παιχνίδι. Και Αγία Μαρίνα Πίνδος Κόνιτσας. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι και κάπως πιο αδιάφορο βαθμολογικά. Αν και η Πίνδος έχει στόχο, από όσο ξέρω, την πρώτη πεντάδα να τερματίσει μέσα εκεί, οπότε αδιάφορα. Και βρίσκεται ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ναι, αδιάφορα δεν την λες. Πάμε να δούμε τώρα τα στιγμιότυπα του πρώτου παιχνίδι που έχουμε από την Κατσικά με την Πίνδο Κόνιτσα στο 0-0. Δεν έλεγε και στον άνθρωπο να κάνει ένα κλικ αριστερά. Ήταν κάτι παιδάκια τώρα εκεί, Πέτρο. Όσο και να του έλεγε, πάλι βγαίνανε μπροστά γιατί είναι η ηλικία τέτοια. Εδώ ένα πολύ καλό σου του Ιωτάκη. Όχι του Ιωτάτσι, συγγνώμη. Και εδώ υπάρχει μια ένταση. Ο Νάκος με τον Μουρεχίδη. Και μπαίνουν και άλλοι στην σύραξη αυτή. Ο Τάτσις, ο ένας κρατάει τον άλλον, τους συμπαίκτες, τους αντιπάλους. Γίνεται ένας μικρός χαμός και βέβαια ο κύριος Μπούμπας για μένα εκεί ορθώς μοίρασε κάρτες σε κάποιους από τους εμπλεκόμενους γιατί ήταν πολλοί, θα έπρεπε να μοιράσει τη μισή ομάδα του καθενός αν ήτανε. Βέβαια ίσως του ξέφυγε ότι εκεί που βάζουν κεφάλι με κεφάλι είναι ο Νάκος από τη μεριά της Κατσικάς και όχι από τους άλλους παίχτες που έδωσε κάρτα γιατί έδωσε στον Άνω και στον Τάτσι. Και όλα αυτά έγιναν για ένα μαρκάρισμα του Νάνου πάνω στον Μουρεχίδη. Του ζήτησε τον λόγο. Κουβέντα στην κουβέντα, ξέρεις, μπήκαν τώρα. Βασικά είχε όμως πολύ ένταση το παιχνίδι. Και εδώ βλέπεις ο διαιτητής φωνάζει τους πρωταγωνιστές. Και μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα μπορούσε όμως είπες και εσύ να βγάλει και περισσότερες, ναι, έτσι. Αφού ήταν... είδες τη φάση, τι έγινε εκεί, μπλεχτήκαν όλοι μέσα. Τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει, γιατί αυτά είναι καλύτερα να μην συμβαίνουν. Εντάξει, πολλές φορές γίνονται όμως τα παιχνίδια. Η Κόνιτσα ήταν πιο καλά στημένη, μπορώ να σου πω, εδώ κοίτα ένα ωραίο γυριστό του Μουρεχίδη. Στο γάμα το έβγαλε ο... Και εδώ πάλι υπάρχει ένταση μεταξύ του Γιολδάση και του Ριστάνη από τη μεριά της Κατσικάς. Η Κατσικά η οποία παραμένει, Ανδρέα, ήττητη, τρίτη
ισοπαλία στο φετινό πρωτάθλημα και η πιο πρόσφατη ισοπαλία ήταν, πρέπει να σε πάω στην 7η αγωνιστική, 8 Νοεμβρίου, με την Κοσμηρά έπαιζε τότε, 1-1 εντός έδρας, όπως εντός έδρας είχε αναδειχθεί ισόπαλη πάλι με το 1-1 κόντρα στην Πρωτευτική Περάματος. Δηλαδή στην έδρα της έχει μετράει πλέον 3 ισοπαλίες. Ναι, ναι. Και όπως είπα, είχε στηθεί για μένα αρκετά καλά η Κόντσα και αμυντικά, γι' αυτό δεν μπορούσε και εύκολα να βρει διαδρόμους η Κατσικά. Και τώρα, όπως είδε στο τέλος, μετά τις εντάσεις, που παίχτηκε λίγο ποδόσφαιρο, έχασε δύο ευκαιρίες. Η μία πολύ καλή με τον Άκο από κοντά. Και τελικά το παιχνίδι τελείωσε χωρίς τέρματα. Να πάμε τώρα στο Ενωσιακό, εκεί όπου οι Χουγιαράδες επικράτησαν τις Αγίες Μαρίνας με 2-0. Εντάξει, τότε απλά είναι αποκινητό να μας συγχωρούν οι τηλεθεατές αν προκαλείται ζαλάβα. Ευχαριστούμε τον Τάσο του Μπαλάσκα. Εδώ είναι το 1-0. Ο οποίος και με κινητό πιάνει τα γκολάκια του. Τα πιάνει και με κινητό, ναι. Εμένα μου έχει πει να τον προμηθεύσει με κάρα μου, Ραπέτρο. Δεν ξέρω αν σου περισσεύει καμία. Πρέπει να το, να το οργανώσουμε. Πάντως είχε και η Αγία Μαρίνα ευκαιρίες, κυρίως με τον Γιολδάση. Και με τον Πασχάλη. Το 1-0 το πέτυχε ο Λόλης, όπως είδαμε, στο 10ο λεπτό και το 2-0 ο Μιχάλης από την Άσπρη Βούλα, εδώ είναι, έχει αρχίσει να βρέχει κιόλας. Και οι Χουλιαράδες φυσικά, Ανδρέα, τα πηγαίνουν πολύ καλά και στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στα ημιτελικά του κυπέλου. Ναι, και πήραν και θετικό αποτέλεσμα μέσα στο... στο γήπεδο της Ανατολής. Στο γήπεδο της Ανατολής και τώρα ο επαναληπτικός παίρνει άλλο χρώμα. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ήρθε η ώρα για το πρώτο... Θα την κόψουμε στη μέση την Α, γιατί... Ακριβώς. Ήρθε η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό. Και τώρα θα επιστρέψουμε με την μάχη της παραμονής στην Α' εθνική κατηγορία. 21η αγωνιστική στους δύο ομίλους της Β' και 15η στην Γ' κατηγορία. Στο φινάλε της εκπομπής θα σας δείξουμε τον αγώνα κυπέλου. Με φάση και γκολ από την αναμέτρηση Ανατολή Χουλιαράδες 0-0 και τις καλύτερες στιγμές από την Λέσχη 4x4 και τον αγώνα που είχαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και, από, και πλάνα από την εκδήλωση της κοπής στην πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι του Ήπειρου TV1, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συνεχίζοντας με το πρωτάθλημα της Α' εθνικής κατηγορίας. Δείξαμε τη μάχη που γίνεται για τον τίτλο και συνεχίζουμε με την μάχη που αφορά την υπόθεση παραμονή, Ανδρέα. Ναι, και μας στέλνουν μηνύματα, περιμένουν, Πέτρο, και από την Κοσμηρά. Και από την Κοσμηρά και από τον Νεοχωρόπουλο, από το Δελβινάκι, εκεί ο Λευτέρης Ομπάγιας και ο Μανώλης Οκράνιας. Είναι αρκετοί που περιμένουν να δουν, Ανδρέα, φάσεις και γκολ. Και εμείς δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα γήπεδα. Πηγαίνουμε τώρα στο Ανήλιο, εκεί όπου βρέθηκε ο Κώστας Αλέξης από την Κοσμηρά, ο στρατηγός. Και έχουμε εικόνα από την επιβλητική νίκη της Κοσμηράς με ένα 5. Ναι, εκτός από σημαντική και ευρεία η νίκη αυτή της Κοσμηράς. Το σκορ άνοιξε ο Ζάραγκας, τον 0-2 έκανε ο Νητσιάκος, συνήθις ύποπτος. Εδώ είναι το φάουλ του Μάη. Το 3-0 είναι από το Ζέκιο. Νίκη ουσιαστικά έχει κλειδώσει την υπόθεση νίκη. Είχε και δοκάρι.
Εδώ είναι το γκολ του Μάη με φάουλ, πολύ ωραίο. Είχε και δοκάρι πιο πριν ο Μητσιάκος. Και η Κοσμινά πηγαίνει στους 24 βαθμούς, βρίσκεται πάνω από την ζώνη των play-out. Και ακολουθεί την επόμενη αγωνιστική, ένα δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο τη Θήλα Κατσικάς. Εντάξει, πρωτοπόρος η Θήλα Κατσικάς, ο καθένας θέλει την νίκη διαφορετικούς λόγους εδώ. Η Κατσικά για να μείνει πρώτη στο κυνήγι του πρωταθλήματος, η Κοσμινά για να σωθεί αν γίνεται και εκτός των play-out. Πάντως στον πρώτο γύρο 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στην έδρα της Κατσικάς. Σε ένα βροχερό τότε μάτς, Ανδρέα. Εντάξει, τότε ήταν και μια περίοδος όμως, αν θυμάσαι, που και το πολύ καλό ξεκίνημα της Κοσμηράς. Ξεκινήσει πολύ καλά η Κοσμηρά. Γιατί είχε κόψει βαθμούς. Είναι ακριβή, είχε πάρει. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει την νίκη και με τον Αγροτικό Αστέρα στην έδρα της. Mm-hmm. Είχε δυσκολέψει και την Καστρίτσα. Και ουσιαστικά τώρα νομίζω ότι έχει αποκτήσει ένα σοβαρό προβάδισμα και για απευθείας παραμονή. Βέβαια έχει αρκετούς αγώνες ακόμα, 9 παιχνίδια. Πάντως η υπόθεση παραμονή, Ανδρέα, έχει πολύ ψωμί. Και το λέω αυτό διότι και στα μάτια ουσιαστικά που και οι δύο ομάδες και εγώ για βαθμούς δεν τους παίρνει κανένας. Ναι, αυτό είναι. Ελέους ΑΕΜ 0-0 σε ένα μάτς που είχε αρκετές φάσεις. Όσα παιχνίδια έχω παρακολουθεί στην Ελλούσα φέτος, θεωρώ πως και με έπεισαν οι ποδοσφαιριστές ότι ήταν το καλύτερό τους μάτς. Βέβαια, σε κακή μέρα, το γνωρίζει και ο ίδιος, ήταν ο Βελσίστας, ο Δημήτρης. Κακή μέρα, δεν εννοώ ότι δεν ήταν καλά, δεν είχε καλή απόδοση, απλά, να, εδώ ας πούμε κάτι τέτοια τελειώματα, τα βάζει. Μας έχει συνηθίσει ότι είναι πολύ εύκολο για αυτόν. Δημιούργησε τελικές, αλλά δεν βρήκαν στόχο. Με τα μπλε να πούμε η ΑΕΜ, σε αυτή τη... Η οποία έχει και αυτή τις δικές της έχουν και αυτοί κάποιες απουσίες. Κίτρινα για αυτό το λέω. Έλειπε ο βασικός τερματοφύλακας, βέβαια αγωνίστηκε ο Πατερέλης, που είχε πολύ καλή απόδοση. Και στο 65, λόγω τραυματισμού, σε μια περίεργη φάση, εδώ βλέπουμε το φάλ του Κουμπί, ο οποίος και αυτός ήταν από τους πολύ κομβικούς ποδοσφαιριστές της Θιέλας. Τραυματίστηκε ο Πατρέλης το 65 και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια, Ανδρέα, πήρε ο Τάσος Ναυρόζογλου σε ρόλο τερματοφύλακα. Μπράβο, Τάσος. Η ΑΕΜ είχε την ατυχία να μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές στο 71ο λεπτό, όταν ο Μητρογιάννης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Και λίγο αργότερα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 ποδοσφαιριστές, καθώς αποχώρησε γιος τραυματίας ο Γιώργος Μαυρίδης. Θα ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Κυρίως για τον τερματοφύλακα, ο οποίος, Ανδρέα, τραυματίστηκε σοβαρά τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Εκεί πίσω βλέπω έρχεται τσουνάμι για βροχή. Τότε με στα Γιάννενα να διάβαζα στο διαδίκτυο ότι αρκετές αναμετρήσεις διεξάγονται υποκαταρακτώδη βροχή. Στην Ελλούσα, στην Βουνοπλαγιά που είναι το γήπεδο, εδώ δεν έβρεξε καθόλου. Είχε αρκετό κόσμο. Οι δύο ομάδες τώρα πηγαίνουν στους 17 βαθμούς, ισοβαθμούν ξανά. Νομίζω όμως ότι χαμένη της αναμέτρησης, αν αναλογιστούμε και τις ατυχίες που είχε και η ΑΕΜ, σου είπα νωρίτερα, είναι η Ελεούσα, διότι είχε καλή απόδοση, έβγαλε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να σημειώσει κάποιο τέρμα και στα αξιοσημείωτα είναι η αλλαγή του Βελτσίστα, που έκανε ο τεχνικός της Θήλας. Εντάξει, θεωρώ ότι τον έβγαλε στο 89, γιατί δεν τον αφήνεις άλλα λεπτά ακόμα μέχρι το φινάλε, δεδομένου ότι, κοίταξε να δεις, ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου. Ακόμη δηλαδή και στη χειρότερη του μέρα. Ναι, είναι ένας παίκτης μπορεί να κάνει μισή ευκαιρία γκολ. Ναι. Ακριβώς. Εδώ νομίζω είναι η αποβολή. Υπάρχει εφημολογία, δεν ξέρω, Ανδρέα, αν θα μπορούμε τώρα. Δεν στο μετέφερα νωρίτερα στο διαφημιστικό, γιατί είχαμε άλλη μια κουβέντα, ότι έχει αποχωρήσει και ο Βελτσίστας από τον πάγκο της Ελεούσας. Α, αυτό δεν το... Αν μπορεί να μας ενημερώσει κάποιος εκπρόσωπος από την Θήλα. Ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι όμως. Ναι.
αν μας ακούει κάποιος από την Θήλα ή κάποιος συνάδελφος που αυτή τη στιγμή μπορεί να το επιβεβαιώσει ή όχι, να μας ενημερώσετε και εμάς για να το πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είχε και εδώ νεύρα, βλέπω εδώ μας. Ναι, είναι μια φάση που θα δεις, αντικρίζει και ο Μητρογιάννης στη συνέχεια την κόκκινη κάρτα του κυρίου Πάνου. Ήταν πριν του Μητρογιάννη, την ναι. Δείξαμε. Εδώ είναι μια καλή στιγμή, γιατί αν την έβρισε κάποιος εκεί την μπάλα, ήταν μέσα. Καλή στιγμή και αυτή για την Ελεούσα. Δεν χάρηκε κανείς αυτό το μάτς. Χάρηκαν πάντως στην Κρία. Στην Κρία, ναι, που η ομάδα εκεί επικράτησε με 3-2 τις κράψεις και το έκανε και με ανατροπή. Εδώ βέβαια είναι το γκολ του Λαδιά το 1-0, αλλά μετά πέτυχε δύο τέρματα η κράψη. Το είναι με πέναλτι εδώ. Και εδώ από ό,τι με ενημέρωσαν δεν έλειψαν οι εντάσεις βέβαια στο τέλος. Η Κρία πηγαίνει στους 16 βαθμούς. Ουσιαστικά βρίσκεται μια ανάσα και από την Ελεούσα και από τους Μικρασιάδες, αλλά και από το Πέραμα που έχει 18. Είναι πολύ κοντά. Μας παρακολουθεί και ο Αλέξης Μπαμπούλιας, Ανδρέα, που μου έχει στείλει μήνυμα. Ήταν πρωταγωνιστής και αυτός αυτό το μάτς. Έχει επιστρέψει και βοηθάει αρκετά την ομάδα του χωριού του κιόλας, είναι από εκεί ο Αλέξης. Εδώ νομίζω είναι το γκολ που σοφαρίζει. Η Κρία την επόμενη αγωνιστική παίρνει άκουπα 3 βαθμούς, καθώς ναι. Αντιμετωπίζει την Κόντσικα που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Το Πέραμα και αυτό εύκολα ή δύσκολα θα πάρει τους 3 βαθμούς από τα Σερβιανά. Οι Μικρασιάτες φιλοξενούν το Μέτσοβο και η Κοσμηρά, όπως είπαμε νωρίτερα, φιλοξενεί την Κατσικά όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική και τη μάχη που γίνεται για την υπόθεση παραμονή. Και πριν λίγο είδαμε πάλι σκόρερο Μπαμπούλιας με πέναλτι. 3-2 η νίκη. Μου έχει στείλει ο φίλος μου Μάκης Καραντονίου μήνυμα. 2 κλασικές ευκαιρίες, λέει, είχαμε Μαυρίδη και Κολοβό σε 5 λεπτά. Τον τερματοφύλακα τον έχει χτυπήσει ο Κουμπής στις φάσεις που σας δείξαμε. Βγήκε και η διαιτησία για το μάτς Κυπέλλου στο νησί. Αετός νησί ο Δωδικός Καστρίτσας. Τάσης Μωυσιάδης Πυρογιώτης η τριάδα. Ακούω εδώ και κάποια γαλλικά μου κερκίδα. Εντάξει, καίγεται η ομάδα της Κρίας για τους 3 βαθμούς. Λογικό είναι, υπάρχει και λίγο ένταση. Ωραίο πέναλτι μου έχει έρθει ένα μήνυμα, λέει, έκανε κράψη. Τώρα όσον αφορά το μάτς. Και πηγαίνουμε, Ανδρέα. Πάμε τώρα στη Β' στον πρώτο όμιλο. Εδώ έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Πεντέλη Ρωμανό 5-0. Σχετικά εύκολα. Αμφιθέα Σταυράκη 1-1. Έχουμε στιγμιότυπα από εδώ. Ήμουν σε αυτό το παιχνίδι. Κάστρο Κλιματιά 2-2. Σε ένα παιχνίδι που και οι γηπεδούχοι παραδέχονται ότι αδικείται η Κλιματιά από την ισοπαλία. Θα έπρεπε να κερδίσει. Ρόδο Τόπι Αμπελόκηπη 2-2. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Πάλι οι γηπεδούχοι παραδέχονται ότι θα έπρεπε να κερδίσουν οι Αμπελόκηποι. Θα ήταν κλοπή αν παίρναμε το μάτσι. Έτσι είπε ο κύριος Αγγέλης, θα το δούμε και στη συνέχεια. Δίνει πολύ μεγάλη αξία στην προσπάθεια που γίνεται στους Αμπελόκηπους με νεανικό ρόστερ, Ανδρέα, και με τους 2 σκόρερ από το μάτς να είναι γεννημένοι το 2004 και 2002. Αντίστοιχα, θα πούμε και περισσότερα μετά όταν θα περάσουμε στην εικόνα. Κεφαλόβησο Ζωοδόχος 1-3, η κερδισμένη
της αγωνιστικής αυτή, άνοιξε και άλλο την ψαλίδα και θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θα πέντρω με αυτοκτονία θα χάσει το πρωτάθλημα γιατί είναι ανεζοδόχος, είναι στους συν 9 πλέον από τους δεύτερους. Πάνω Ζαγορισιακός Βουνοπλαγιά 3-0. Εδώ σημαντική νίκη για τους γηπεδούχους όσον αφορά τις θέσεις της παραμονής. Πογονάτος Νεοχωρόπουλο 0-0. Στο ντέρμπι όσον αφορά τις θέσεις για τα play-off. Και το Πετσάλι επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε 3-1 τη Ζίτσα. Και από ό,τι φαίνεται πλέον οι δύο ομάδες που θα παίζουν απευθείας εδώ έχουν ξεχωρίσει. Θα δούμε και τη βαθμολογία. Είχαν ανέβει μαζί. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται θα δούμε τώρα αν το Πετσάλι θα έχει την δυνατότητα τουλάχιστον στα play-out να σώσει την παρτίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο τελευταίες ομάδες υποβάζονται απευθείας και οι επόμενες τρεις δίνουν αγώνες play-out, με τις δύο τελευταίες να υποβάζονται και εκείνες στην γάμερα στην κατηγορία ζώδαγους 53. Όπως όλα δείχνουν, το λέγαμε, φαινόταν και στο γήπεδο. Εντάξει, φαίνεται τώρα η διαφορά. Νίκη τίτλου πλέον, εγώ θα. Έχει ακόμα έλεγα, πολλές αγωνιστικές. Από την υπόθεση. Εγώ το έλεγα από το μάτς με το Σταυράκι, Ανδρέα. Κοίταξε να δεις. Είναι μερικά πράγματα που δύσκολα αλλάζουν. Καλά, ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν τις επίθουν ότι δεν θα χάσουν βαθμούς και οι ομάδες που βρίσκονται από κάτω. Έτσι είναι. Και το τόπι στο μάτς τώρα με τους Ομπριλόγκους και το Σταυράκι με την Αμφιθέα που βρέθηκε. Τον Εχωρόπουλο με τον Πογονάτο μαζί. Εντάξει, εκεί δεν ήμασταν για να έχουμε εικόνα. Όχι, θέλω να πω ότι βάσει αποτελεσμάτων εντάξει, χάνονται κάποιοι. Εγώ σου λέω και βάσει εικόνας, γιατί τα παιχνίδια αυτά τα δύο υπάρχουν και πλάνα. Τώρα του Νεοχωρόπουλου ανέβηκαν κάποια στιγμιότυπα από τη σελίδα του Νεοχωρόπουλου στο Facebook που τραβάει εκεί πλάνα ο κ. Μαργαρίτης, αλλά ανέβηκαν αργά, δεν μπορέσαν να τα πάρουμε για την εκπομπή. Τώρα εκεί δεν μπορέσα να τα δω, δεν έχω εικόνα. Αλλά για το Σταυράκι, όπως βρίσκεται το τόπι, όντως έδειξαν ότι είναι επιρρεπής. Είναι επιρρεπής. Στην απώλεια βαθμών. Βρήκε τη σωστή λέξη. Νεοχωρόπουλος 44, όσο έχει και το Ροδοτόπι. Σταυράκι 42. Πογονάτο 40. Αμφιθέα 37. 36 βαθμοί για τους Αμπελόκηπους και την Κλιματιά. 31 έχει Πεντέλη. Κάστρο 30. Βουνοπλαγιά 25. Πανζαουρσιακός 23. Κεφαλόβρυσο 20. Πετσάλι 15. Ζήτσα 4. Και Αχαίρων Ομανού 3 βαθμοί. Πάμε να δούμε πλάνο το πρώτο παιχνίδι που έχουμε στο Ροδοτόπι. Εδώ το Αμπελόκηπη, 2-2. Σάκη Σούλης. Σάκη Σούλης. Από 0-2, 2-2. Για την ομάδα του Κώστα Λιόλιου που προηγήθηκε με γκολ του Βασίλη Καπέρδα. Το 17ο γκολ, γεννημένο το 2004, Ανδρέα. Όπως είπα και νωρίτερα στα αποτελέσματα. Με τα κίτρινα εδώ πέρα το Αμπελόκηπη. Που κάνουν και το 0-2 με τον Δημήτρη Τσιούρη, γεννημένο το 2002. Και από ό,τι μου, ο πατέρας μου που ήταν στο γήπεδο, Ανδρέα, έμεινε έκπληκτος από την προσπάθεια εκεί των Αμπελοκήπων, γιατί νομίζω, όχι, είμαι σίγουρος ότι έχουν το πιο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας σε όλο το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν έχουν δηλαδή, ξέρεις, τους 25 άριδες, δεν έχουν τους 23 άριδες, έχουν 16, 17, 18 χρόνων παιδιά. Εντάξει, να πούμε ότι φύγανε και πολλοί παίχτες στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που ήταν πιο μεγάλη σε ηλικία και πλαισίωνα να τους νεαρούς. Έπεσε έτσι ο μέσος όρος ηλικίας πάρα πολύ, στη συγκεκριμένη ομάδα. Βέβαια, αυτό ήταν και ένα στοίχημα για τη συγκεκριμένη ομάδα, κατά πόσο θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν οι νεαροί. Εντάξει, πάντως θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο τους βγαίνει με την έννοια ότι θέλουν να δουλέψουν με νέα παιδιά. Μπράβο, και έχεις πει τη λέξη κλειδί, γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, την συγκεκριμένη αναμέτρηση παρακολούθησε και γνωστός Έλληνας μάνατζερ ποδοσφαιριστών Ανδρέα, ο οποίος έχει ενημερωθεί για το μοντέλο ΑΟ Αμπελοκήπων, που είναι κάτι ξεχωριστό. Το είχαμε κατά κάποιο τρόπο στο παρελθόν, όταν υπήρχαν οι Ελπίδες και ο Ατρόμητος, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Βέβαια, για τους δικούς τους λόγους δεν προχώρησαν τα σχέδια που είχαν όσον αφορά το ερασιτεχνικό. Τώρα όμως εδώ βλέπουμε ότι οι Αμπελόκηποι, από όταν ήταν στην Α, τη σεζόν εκείνη που είχαν υποβιβαστεί, επέλεξαν να τελειώσουν το πρωτάθλημα κανονικά χρησιμοποιώντας μόνο τους πιτσιρικάδες από την Ακαδημία, κάτι που
στα επόμενα χρόνια φαίνεται, όπως μαρτυρά και η βαθμολογία, αλλά και το ταλέντο που έχουν οι ποδοσφαιριστές, ότι τους έχει βγει σε πολύ καλό. Έτσι είναι όπως θα λες. Και πριν λίγο είδαμε και τα γκολ του Ροδοτοπίου. Ήρθαν μετά το 80 και τα δύο. Το ένα με κεφαλιά του Παπαϊωάννου από κόρνερ του Λεοντίου και το 2-2 με πέναλτι του Γιάρου. Και το συγκεκριμένο μάτς ήταν στοίχημα και για... Στο οποίο δεν μπορώ να πω ότι αξίζαμε αυτό που πήραμε, για να είμαι τελείως ειλικρινής. Απλώς νομίζω ότι η μπάλα επιβράβευσε την προσπάθεια που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κόντρα σε μια ομάδα πάρα πολύ καλά προπονημένη για το επίπεδο της κατηγορίας και με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, τον οποίο ίσως και να εκμεταλλευτήκαμε στο τέλος, δημιουργώντας τους μεγάλη πίεση στα καρέ και υποχρεώνοντας τους σε λάθη. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δεν έχω εικόνα ακόμα της ομάδας για να σας πω πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω καλά-καλά ούτε τα ονόματα των παιχτών μου δηλαδή. Ελπίζω να κάνουμε μια καλύτερη προσπάθεια στην πορεία για να εκμεταλλευτούμε την καλή βαθμολογική θέση που έχουμε και να πλασαριστούμε ψηλά να διεκδικήσουμε την άνοδό μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Εξαιρετική ομάδα. Έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Εμείς πήραμε ένα βαθμό μόνο και μόνο γιατί το θελήσαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά της Παναπηλοκήπων που πίστεψαν το μάτσι και τελειώσει. Εντάξει, ουσιαστικά είμαστε ιδιαίτερα πικραμένοι με το αποτέλεσμα, αλλά παράλληλα είμαι ιδιαίτερα περήφανος για την προσπάθεια των παιδιών. Νομίζω ότι αξίζαμε 100% τη νίκη. Ήμασταν και στα δύο ημίχρονα μπορούμε να πω καλύτεροι από τον αντίπαλο. Όμως δύο ατομικά λάθη στο τέλος του παιχνιδιού μας τύχησαν μια νίκη που μας ουσιαστικά μας άξισε. Στο πρώτο ημίχρονο τα παιδιά πίεσαν όσο μπορούσαν και ψηλά και δώσαμε στον αντίπαλο την ευκαιρία να κάνει παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες. Κάναμε δύο γκολ. Το κακό είναι ότι δεν κάναμε τις υπόλοιπες ευκαιρίες μας γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε πριν ο αντίπαλος ανεβάσει αρκετούς παίχτες στην περιοχή μας και φάμε δύο γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις των δύο προπονητών, όπως είπαμε ο κύριος Αγγέλης, αυτός παραδέχτηκε. Στον τεμπούτο του, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Λογικό είναι να μην ξέρει βέβαια και την ομάδα ακόμη, τώρα ανέλαβε ο κύριος Χρήστος Αγγέλης. Αντικατέστησε τον Γιώργο Θρασιά και παραδέχτηκε φυσικά ότι θα επρόκειτο για κλοπή. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Έτσι. Εντάξει, καλό είναι και αντίπαλοι συνήθως δεν το βλέπουμε ούτε στο ερασιτεχνικό αυτό. Ούτε παραπάνω να παραδέχονται την ανώτερη του αντιπάλου. Δεν είναι κακό. Τώρα κοιτούσα και την βαθμολογία όσον αφορά τα ειδικά στατιστικά του πρωταθλήματος, Ανδρέα. Οι Αμπελόκηποι έχουν την καλύτερη επίθεση του πρωτάθλημα μαζί με τη Ζωοδόχο που είναι στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Με 70 τέρματα ενεργητικό. Έτσι, και αν αναλογιστεί κανένας και το πολύ μικρό μέσο όρο που έχουν, αυτό σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα δουλειά σίγουρα τόσο του Κώστα Λιόλιου, όσο και του Κώστα Τσιούρη, που είναι και στην διοίκηση και στο πλευρό της ομάδας από διάφορα πόστα. Έτσι είναι, Πέτρο, και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια όσον αφορά τη δουλειά που γίνεται με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Πάμε τώρα στην Αμφιθέα να δούμε πώς εκεί ο τοπικός αστέρας αναδείχθηκε ισόβολος με το Σταυράκι. Παλιά πριν με το... Σε ένα παιχνίδι που μπήκε καλύτερα η ομάδα του Αστέρα. Είναι και ένα γήπεδο τώρα, δεν ξέρω το συγκεκριμένο, την ευνοεί πάρα πολύ, εφόσον είναι και μικρό σε διαστάσεις, να κάνει το παιχνίδι που θέλει. Εδώ είναι μια φάση του Βρολαβακαλά που βρίσκει από κεφαλιά του Πατσιά προς τα πίσω η μπάλα στο δοκάρι για να διώξει. Εδώ είναι το γκολ. Ευχαριστώ τον Χρήστο Καλύβα μου το έδωσε γιατί δεν το πρόλαβα. Δεν πρόλαβε και αυτός για το σουτ, πρόλαβε μόνο το τελείωμα. Ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ήταν ένα δοκάρι του Μαριόλα. Από εκεί και μετά ξύμισε το Σταυράκι. Είναι αυτό που λέμε, μάλλον έπρεπε να δεχτεί τον γκολ για να βγει κάπως μπροστά. Και εδώ νομίζω είναι γλίστα γύρω στο γήπεδο, ψηλό έβρεχε. Είναι η φάση του γκολ. Βγαίνει ο Τούσης από αριστερά. Στο 42. Ναι, κάνει την παράλληλη. Εδώ ο Φάης δεν προλαβαίνει και ο Μαριόλας. Πολύ ωραίο πλασέ. Έχει γυρίσει το σώμα του πριν υποδεχτεί την μπάλα. Γενικά είναι ωραία και με φάση. Μία επαφή στέλνει την μπάλα στην
γωνία του Γκουγιάνου. Στην επανάληψη είχε την ψυχολογία του νικητή κατά κάποιο τρόπο το Σταυράκι. Ανδρέα, να αναλογιστείς ότι ουσιαστικά σκοράρει στο 42, μπαίνει Φορτσάτο στο δεύτερο ημίχρονο. Σε έπεισε. Ναι, απλά εκτός εδώ μια φάση που πήγε να γίνει η φάση, δεν είναι ακριβώς φάση. Πήγε να βγει ένα τέτο Τούσης. Δεν έδειξε να απειλεί ιδιαίτερα εδώ. Πάλι μια προβολή πάλι του Τούση. Εδώ μια φάση που φωνάζει για πέναλτι η ομάδα του Σταυρακίου. Τώρα δεν ξέρω, την είδες κι εσύ. Εσύ μου είπες, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Θεωρώ ότι δεν δίνεται πέναλτι αυτό. Εγώ βλέπω ότι δεν ακουμπάει τελικά κανένας την μπάλα. Είναι στον αέρα, δεν τη βρίσκει κανένας. Και εδώ πάλι η καλύτερη ευκαιρία για γκολ είναι στην πλευρά της Αμφιθέας. Με ένα δοκάρι. Και να πούμε και μια είδηση, Ανδρέα, που προέκυψε σήμερα και δεν την είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι στην γυναικεία ομάδα των Ιωαννίνων που αγωνίζεται στην Αλφα Εθνική, πλέον προπονητής είναι ο Ανδρέας Ζώτος, πτυχιούχος και απόφυτος τμήματος ΣΤΕΦΑ και με καταγωγή από την Κοσμήρα, Ανδρέα. Μια χαρά, βγάζει προπονητές για το χωριό σου. Και έχεις και μια τελευταία φάση τώρα εδώ πέρα. Ήταν μια φάση, εντάξει, που μπορεί να υπήρχε υποψία για χέρι, αλλά δεν ήταν τελικά. Πάμε τώρα στον δεύτερο όμιλο. Πάμε στο δεύτερο όμιλο και πριν πάμε να πούμε ότι μας στέλνουν χαιρετίσματα τα πράγματα σε αυτόν τον όμιλο και ακόμη λέει μας περιμένουν. Εντάξει. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Και μου το λένε χιουμοριστικά, λέει βέβαια. Και τα παιδιά έχουν κόψει και την. Ναι, μου ήρθαν και φωτογραφίες από την πίτα. Από ό,τι είδα στο διαδίκτυο, ό,τι καλύτερο στην ομάδα. Και τους ευχαριστούμε πραγματικά για την άψογη φιλοξενία κάθε φορά που τους επισκεπτόμαστε. Και αδειμονούν και από τα ζεστοχώρια τώρα για τα πλάνα από αυτόν τον όμιλο. Πάμε πρώτα στα αποτελέσματα. Και εδώ 21η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Με ανακατατάξεις όσον αφορά τις θέσεις. Στα χαμηλά, εντάξει. Που όχι. Είναι ουσιαστικά για την μάχη της παραμονής. Καπαδό και Σιράκο 4-1 έχουμε στη μειότυπα από αυτό το παιχνίδι και τη νίκη των Κραψίτων. Κουτσελιό, Δροσοχώρη 3-2. Εδώ έχει γίνει. Εδώ να σου πω ότι ναι, έχει γίνει σαν έκπληξη πέστω βάσει τη βαθμολογία, αλλά έχει παράπονο το Δροσοχώρη για το πέναλτι που δίνεται. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τα στιγμιότυπα. Είναι στο Passports που ήταν εκεί ο συνάδελφος ο Νίκος Γιωτίτσας. Προηγήθηκε πάντως το Δροσοχώρη. Ναι, για το πέναλτι που δίνει στο Κουτσελιό. Τώρα, εφόσον δεν έχουμε εμείς τα πλάνα, δεν μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ δεν το έχω δει κιόλας για να πω αν. Εγώ το είδα και. Εντάξει, μου φαίνεται και εμένα το χέρι είναι κολλημένο, γιατί είναι πέναλτι για χέρι τώρα. Εντάξει. Αετοράχη Λογκάδες 1-3 και εδώ με ανατροπή Λογκάδες. Λίγο έλειψε η Αετοράχη. Και χατρίκ Παζαρτζή. Ακριβώς, ναι. Πώς έγραψε Αετοράχη Παζαρτζή σε 1-3. Αφού έτσι ήταν. Λοιπόν. Χρυσοβίτσα Ηλιόκαλη 1-2. Σημαντικό διπλό. Σημαντικότατο θα σου πω εγώ. Mm-hmm. Όπως θα δούμε και την βαθμολογία. Αλλά τρία δοκάρια να σου πω εγώ, Χρυσοβίτσα. Στο πρώτο ημίχρονο. Άρα υπήρχε και ατυχία. Ατυχία σίγουρα. Και η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο, θεωρώ εγώ, με Γιώργο Κουτσολάμπρο. Mm-hmm. Βάσει των αποτελεσμάτων πάντα. Ναι, ναι. Και πηγαίνουμε. Πηγές Λούρου Ραφτανέι 4-2. Βοτανικός Μουσιωτίτσα 6-1. Πράματα Μιλιά 3-1. Και Ελληνικό Ασβεστοχώρη 1-3. Έχουμε στη μειότυπα αυτό το παιχνίδι. Το είδαμε και μαζί. Ήμασταν όλο το επιτελείο εκεί. Μαζί και ο Σάκης Σούλης. Στη βαθμολογία ο Βοτανικός προπορεύεται με 48. 3 βαθμούς πίσω στο Ασβεστοχώρη ακολουθεί. Πηγές Λούρου 44. Οι Λογκάδες πέρασαν τέταρτη. Μιας και το Δροσοχώρη ιτήθηκε στο 42. 40 το Δροσοχώρη. Και εδώ αυτή η πεντάδα πιστεύω εκεί θα παλέψει για τα play-off και τα λοιπά. Το Ελληνικό τώρα και μετά αυτή την ήττα έμεινε στους 33 πίσω. Πράματα 30, Ραφτανέ 28, Σιράκο 27. Και αυτό το τελευταίο έχει κακή πορεία. 4 ήττες. Καπαδόκες, τον πλησιάζουν δηλαδή από κάτω. Καπαδόκες 25, Αετοράχη 24. Και από εδώ και κάτω είναι στη ζώνη των play-out Χρυσοβίτσα με 22, Κουτσελιό με 21 και η Ιόκαλη με 19. Στην ουσία μπήκε η Χρυσοβίτσα πάλι στη ζώνη των play-out και ανέβηκαν οι Καπαδόκες από πάνω. Και στον απευθείας υποβιβασμό αυτή τη στιγμή
Είναι η Μουσιωτίτσα με 14, που βέβαια έχει και μείον 6 να πούμε από πέρσι. Και η Μιλιά Ουραγός με 7. Πηγαίνουμε τώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηπείρου Σπορτ, εκεί όπου το Ασβέστο Χώρι πήρε μια πολύ σημαντική νίκη κοντά στην Αγέννηση Ελληνικού. Και η αλήθεια είναι, Ανδρέα, ότι αν δεν γινόταν το ατομικό έτσι λάθος από την εκτίμηση της φάσης από τον Βασίλη Τσολάκο στο φινάλε, ίσως και να βλέπαμε διαφορετικό μάτς. Εντάξει, αλλά και πάλι εγώ από αυτό που είδα στη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, το Ασβεστοχώρι έπαιζε αυτό που σου είπα και όταν ήρθα, έπαιζε δαιμονισμένα. Δηλαδή... Στη συνολική εικόνα, ναι, δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό, αλλά είχαν ένα καλό διάστημα το Ελληνικό, ναι, εκεί που σημειώνουν τον γκολ, μειώνουν σε 2-1 και στη συνέχεια είχαν το momentum, δηλαδή δεν είχαν δεχτεί κάποια επίθεση. Απλά θεωρώ ότι και αυτή η όλη κατάσταση που έγινε πάνω στην Αϊτοράχη και με τις πολλές κάρτες που δέχτηκαν και τις τιμωρίες οι παίκτες στο χωρίο, εγώ πιστεύω και πολύ τους εισπήρωσε, παρά τους έκανε κακό. Είχε αρκετές απουσίες στο συγκεκριμένο μάτς ο Κώστας Γκάγας. Και Δημήτρης Μαλάμος και Κουτρούμπας. Εδώ πολύ ωραίο το τακουνάκι του οικονόμου προς τα πίσω στον Μπέτσι. Δύο γκολ ο Μπέτσι, να πούμε, και ένα ο οικονόμου. Και για το Ελληνικό, ο Σάμαρης δεν το πρόλαβα, ήταν από πλάγιο. Δεν έκανε το λάθος μου στην το Ελληνικό Τσολάκος πέτρο. Μήπως είδες τίποτα άλλο. Ναι, να είδα εγώ λάθος, μπορεί. Δεν ξέρω. Πάντως, σαν συνολική εικόνα την άξιζε, γιατί το Ελληνικό το έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, μια σκηνή βραδινά. Π.χ. με το Βοτανικό έπαιξε αρκετά καλύτερα και τον κέρδισε. Και σε άλλα παιχνίδια τώρα που να θυμηθώ με λογκάδες και τα λοιπά, στον πρώτο γύρο έπαιξε πολύ καλύτερα και τους κέρδισε. Α, εδώ είναι το γκολ, ναι. Δεν το έχουμε από την αρχή. Όχι, έχω μόνο τελείωμα. Δεν έπαιξε τώρα όπως μπορούσε, πιστεύω, αλλά έπαιζε και το Ζεστοχώρι πάλι σε ένα ρυθμό, αφού το είδες. Ήταν τρελός ο ρυθμός. Πραγματικά, φέτος είναι πολύ καλά η ομάδα και θεωρώ πως είτε απευθείας είτε μέσα στα play-off, με συγχωρείς, θα είναι ένα πάρα πολύ σκληρό καρύδι. Πέρυσι λεπτομέρειες χάθηκε η άνοδος. Εντάξει. Και όταν εννοώ λεπτομέρειες, εννοώ από μια απόφαση τότε του διαιτητή. Ναι, εγώ θα σου πω και από τη διαιτησία χάθηκε η άνοδος. Γιατί επειδή ήμουν στο συγκεκριμένο μάτς, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί. Ναι, το θυμάμαι το συγκεκριμένο μάτς. Και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θετικό φάουλ εκεί τώρα. Από εκεί και πέρα δεν κρίνουμε εμείς τον αγώνα όμως. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε, εκεί ήσουν εσύ. Κραψίτες στα Βραετό Σιράκου. 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Μπήκε καλύτερα το Σιράκου για τα πρώτα λεπτά του μάτς. Μετά οι Κραψίτες ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις δικές τους ευκαιρίες. Μεμονωμένα απειλούσε και το Σιράκου. Κάπου είδα ότι σε μια φάση τη σταματάει ακριβώς πάνω στη γραμμή ο τερματοφύλακας. Εδώ χάνει και άλλη ευκαιρία οι Καπαδόκες, τα κίτρινα. Εδώ είναι το πέναλτι. Δύο πέναλτι είχαμε στο συγκεκριμένο μάτς. Εντάξει, η λήψη είναι μακρινή, αλλά... Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δεν διαμαρτύρονται. Πατσιαλής κάνει το 1-0. Μεταγραφή από το Ελληνικό στον το... χειμώνα, το Γενάρη. Εδώ είναι η φάση αυτή που σου λέω, παπ, πάνω στη γραμμή. Έχει και λίγο λάσπη εκεί, σταμάτησε η μπάλα. Πηγαίνει η μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Εδώ είναι ωραίο γκολ του Χωραφάντη. Ναι, εξαιρετική ατομική ενέργεια. Και τελείωμα στη γωνία για το 1-1. Στο 33. Στην επανάληψη, να σου πω την αλήθεια, περίμενε να δω ένα τελείως διαφορετικό μάτς, Ανδρέα, από άψη ότι θα διεκδικούσε και το Σιράκο τις πιθανότητες, θα τις εξαντλούσε μάλλον για νίκη, αλλά νομίζω ότι οι Κραψίτες ήταν αυτοί που στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες. Και εδώ... Μου στέλνει εδώ και ο Λευτέρης Ωνάσης που πήρε, θα το πω μετά στη Γάμα, σημαντικό διπλό πάνω στην Κόντζα, ότι και εκεί το γήπεδο ήταν σε καλή κατάσταση.
Θα τα πούμε μετά, Λευτέρη, αυτά στην γάμα της τεχνική. Πολλά γήπεδα είναι σε κακή κατάσταση, που παλιότερα δεν ήταν. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα μόνο για τις μπάφρες εδώ, επειδή είναι και η θέση του τέτοια να μαζεύει νερό, είναι άλλη περίπτωση. Αλλά είναι και γήπεδα που παλιότερα δεν είχαν τόσο θέμα. Όχι, και φέτος αν αναλογιστείς ότι δεν είχαμε και ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα από άψη βροχών σε διάρκεια, δηλαδή να πεις ότι αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, 5 μήνες έβρεχε, δεν το είχαμε αυτό. Η λογική λέει ότι πραγματικά η ομάδα Αντρέα, εδώ είναι ένα κυρωθέν γκολ για offside. Δεν ξέρω αν από το control μπορούμε να γυρίσουμε την φάση πίσω αν προλαβαίνουμε. Γιατί Ανδρέα γίνεται το shoot και την ώρα που γίνεται το shoot βρίσκει η μπάλα πάει σε παίχτη που την βάζει στα δίχτυα με το κεφάλι και πρέπει να δούμε τώρα αν θα βγάλουμε ναι, συμπέρασμα. Ναι, ότι δεν είναι offside. Ναι. Εντάξει, επειδή είναι και άλλος παίχτης εκεί δίπλα. Νομίζω ότι το γκολ είναι κανονικό. Θεωρώ ότι το γκολ είναι κανονικό. Ο Στέναν του Σιράκου, αυτό που δείξαμε πριν σε αργή κίνηση είναι πέναλτι, λέει, πάνω στον Γκόγκα και δεν το έδωσε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Σταματελόπουλος στις δύο ομάδες, έτσι, ειδικά στο Σιράκο, που είναι πιο νεανικό το ρόστερ, προκάλεσε εκνευρισμό. Και λίγο με τα παιδιά που συνομίλησα. Και στους απ' έξω, άκουγα και τον κύριο Ζόνιο να είναι έξαλλος σε κάποιες φάσεις. Εντάξει, ο Ζόνιος πάντα είναι έξαλλος και να κερδίζει η ομάδα του. Δεν έχουν περάσει μπροστά οι ποδοσφαιριστές του Σιράκου. Εδώ διπλό δοκάρι. Διπλό δοκάρι. Ο Λέτσιος πρέπει να είναι ο παίκτης. Ο Σταύρος είναι. Μου στέλνουν από το ελληνικό, ο Ρώσος έκανε το λάθος, λέει, όχι ο Τσολάκος. Να με συγχωρείτε τότε. Με κατηγορείς το που λένε. Ναι, και το πιστεύω πολύ το συγκεκριμένο, έτσι, δεν το εννοείται προφανώς. Απλά επειδή δεν είχα δει τη φάση νωρίτερα, τον θυμάμαι στο μάτς που πεισμώνει και λέει στον coach πάω στην επίθεση. Μέχρι να τελειώσει το μάτς θα πάω να παίξω στην επίθεση. Ήταν μπροστά. Μου στέλνουν και από το Ζεστοχώρη, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι πραγματικότητα. Εγώ στο μάτς αυτό είδα ότι το Ζεστοχώρη μπήκε αποφασισμένο να κερδίσει. Εδώ είναι το πέναλτι που κάνει ο Ιασονίδης. Είναι πέναλτι. Άλλο να διαμαρτύρει το Ιάσονας. Κι εγώ αυτό του είπα, 56ο λεπτό. Γιατί όταν πέφτει πάνω του, η μπάλα δεν έχει βγει εκτός γηπέδου. Να το, εδώ το έχεις ακριβώς. Μπράβο. Πρώτα βρίσκει την μπάλα ο παίκτης και μετά πέφτει πάνω. Όχι, αν είχε φύγει εκτός γηπέδου η μπάλα και έπεφτε μετά πάνω του, δεν είναι τίποτα, είναι out. Τρία-ένα από τον Πατσιαλή και πάλι, από την Άσπρη Βούλα, δεύτερη εύστοχη εκτέλεση για τον ίδιο. Πάρει κάρτες εδώ. Ναι, και τώρα μου έστειλαν από το Σιράκο ότι 8 κίτρινες κάρτες, λέει, το Σιράκο και μία κόκκινη. Ναι, την κόκκινη την έφαγε ο Ντόντις για εξύβριση στα θεία. Επικαλέστηκε τα θεία. Απλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να μην την είχε, να μην είχε προβεί σε αυτή την κίνηση, γιατί και η τιμωρία για τα θεία δεν είναι για μαρκάρισμα και δεν ξέρεις πόσες αγωνιστικές μπορεί εδώ να ανοιχτείς. Εδώ είναι μια άλλη φάση τώρα για χέρι. Εδώ υπήρχαν διαμαρτυρίες. Φωνάζει ο Αντωνίου, τώρα δεν ξέρω εσύ τη βλέπεις εκεί, τυπώνει και σώμα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σου πω ότι φαίνεται. Αλλά υπάρχουν σώματα μπροστά. Εδώ πρόλαβε ο Ιασονίδης τελικά. Λέτσιος ασίστ, Βλάχος, τσίμπημα και γκολ, 4-1. Το έκανα, φαίνεται πολύ εύκολο. Άμα το έχει ξανακάνει κιόλας, ποτέ δεν ξέρεις τι δουλεύεται και στην προπόνηση. Στο 77, εδώ είναι το 4-1.
για τον Σιράκο. Εδώ με διπλή επέμβαση ήταν το φύλακας. Και μου στέλνουν από το Σιράκο πάλι ότι τα θεία τα έβρισε και παίχτησε από τους Καπαδόκες, αλλά δεν πήρε κόκκινη κάρτα, λέει. Το δεν ξέρεις εσύ που ήσουν εκεί, αν είδες. Από πάνω δεν ξέρω που μπορεί να έγινε αυτό, δεν το άκουσα εγώ αυτό. Εντάξει, υπάρχει στο τέλος όμως μία φάση, νομίζω την έχω, που γίνεται μαρκάρισμα του Μπούτικο από πίσω σε... που γίνεται από πίσω σε παίχτη των Καπαδοκών, γυρίζει και τον βρίζει τέλος πάντων, τον άλλον πάλι δεν δίνει τίποτα. Αυτό το ακούω και εγώ στο βίντεο. Έρχεται ένα μήνυμα 4-1, καθαρό σκορ, τι να πει το Σιράκο, ένα σωρό ευκαιρίες είχαμε την πλευρά των γραψητών. Εδώ είναι το μαρκάρισμα του Βασίλη του Μπούτικου. Εδώ η Ασούνης βγάζει μια υπερένταση στην κεφαλιά, τελευταία φάση της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 4-1 υπέρ των Καπαδόκων που έχουν μπει για τα καλά τώρα. Άνδρα, έχουν πάρει πλεονέκτημα και έχουν και την ψυχολογία όσον αφορά την υπόθεση παραμονή μέσω των play-out, ακόμη όμως και την απευθείας παραμονή, διότι εκκρεμούν ακόμη 9 αγωνιστικές. Αυτά για την Β' Τεχνική. Να πάμε τώρα στο δεύτερο διάλειμμα και να έρθουμε με Γ' Τεχνική, τον αγώνα κυπέλου που είχαμε και έχουμε και 4x4 αυτή την εκπομπή. Έτσι, για κλείσιμο. Λες και Ιωαννίνων 4x4, πλάνα από 3 διαφορετικές πίστες και από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι του Ήπειρου στη Βιέννα μετά το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα για το τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Παρέα πάλι με Ανδρέα Φιλιππούση ως γνωστόν και είχαμε μείνει Ανδρέα στην γάμα αριστινή κατηγορία, ολοκληρώσαμε τη Β. Ναι, δεν έχουμε από εδώ κάποια πλάνα, αν και είχε ντέρμπι στην Κόντσα, όπου εκεί η περίπλητος πήρε το διπλό με 0-1. Περίμενε και ο κόσμος να δει πλάνα από την περίβλεπτο. Δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού. Κάνει και μια παντού. Εδώ. Δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού. Είχε και πόσα παιχνίδια. Και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι η ΕΨΥΠ, γιατί το έχουν παράπονο και άλλοι συνάδελφοι, εγώ θα πω πρώτα. Οι ομάδες, εντάξει, σίγουρα κοιτάνε πώς θα βολεύουν, πώς να το πω, τα ωράρια τους, τα λοιπά. Ότι το Σάββατο μπαίνουν παιχνίδια που, να σου το πω, απλά δεν έχουν τόσο βαθμολογικό ενδιαφέρον και την Κυριακή μπαίνουν όλα τα ντέρμπι. Είτε είναι παραμονής, είτε είναι για ψηλά και μένουν πολλά παιχνίδια κάλυπτο. Είτε από κάμερα, είτε από απλή δημοσιογραφική κάλυψη γραπτός. Εντάξει, είναι λίγο, δηλαδή, πώς να το πω, παράλογο, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν όσο περνάνε οι αγωνιστικές, οι ομάδες που παλεύουν για υποβασμό θα πρέπει να παίζουν μαζί, ίδια ώρα. Και ίδια μέρα. Και ίδια μέρα και οι ομάδες που παλεύουν για το πρωτάθλημα να παίζουν μαζί ίδια μέρα ίδια ώρα. Για διάφορες ομάδες είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ναι, απλά το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν παιχνίδια το Σάββατο που δεν έχουν τόσο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Κατάλαβες. Και την Κυριακή μπορεί να σου πει κάποιος όπως το παιχνίδι της Κόντσας με την Περίλυτο γιατί δεν ήρθες και πήγες, ξέρω εγώ, στο αδιάφορο. Το αδιάφορο ήταν το Σάββατο όμως. Πάμε να δούμε τώρα την κάρτα για τη Γ' Τεχνική. Τώρα κοίταγα και εγώ το πρόγραμμα το πρόσφατο με τα μάτς του Σαββάτου. Συζητούσαμε και νωρίτερα, γι' αυτό δεν μίλησα. Εδώ την, αυτή την αγωνιστική, απίθαρχος από ΕΛ 3-0 ανεφαγόνος, Βελισάριο Ρίζα 7-0, ξανακατεύει κυρίες, το προηγούμενο παιχνίδι δεν είχε αγωνιστεί με τους Ανάργυρους. Νάντι Ανάργυροι 4-3 τα Καμποχώρια, αν και έχαναν, 1-3 στο ημίχρονο. Και τα Καμποχώρια ξαναεπέστρεψαν στην αγωνιστική δράση γιατί είχαν και αυτοί κάποια παιχνίδια, δεν είχαν κατέβει. Και εδώ το ντέρμπι του ομίλου, ΠΑΟ Κόνιτσας περίπλητος 0-1. Τα Μαραμαρίχα ρεπό. Και να πούμε ότι περίπλητος με αυτή τη νίκη
Εντάξει, θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο και αυτή δύσκολα θα χάσει την άνοδο για τον εξής λόγο. Γιατί το Βελισάριο, θα δούμε τη βαθμολογία τώρα, μπορεί να είναι ισόβαθμο μαζί της, αλλά έχει παιχνίδι άνευ. Όχι, άνευ έχει παιχνίδι, έχει αγωνιστική με ρεπό, συγγνώμη. Άνευ έχει ο Πάο Κόντσας που παίρνει με το ΑΠΟΕΛ, να δούμε τη βαθμολογία. Εκκρεμεί βέβαια και το παραθυράκι που συζητούσαμε στο δεύτερο μέρος. Καλά, ναι. Αν γίνει έτσι, ναι. Σε περίπτωση που παραμείνει η Ανατολή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε τη βαθμολογία του ομίλου. Πρώτος όμιλος, 15η αγωνιστική. Βελισάριο 33, όσο έχει και υπερίβλεπτος. Κόνιτσα 32, Ανάργυρη 28, Μάρμαρα 14, Σαββίδραχος 13, Ρίζα 12, ΑΕΚ αποχωρείων 4 και το ΑΠΟΕΛ έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Βέβαια, εδώ να σου πω κάνω μια διευκρίνηση. Η Κόνιτσα είναι σαν έχει 35, γιατί έχει τώρα άνευ με το ΑΠΟΕΛ και το Βελισάριο έχει ρεπό. Ναι, οπότε είναι... Οπότε στην ουσία είναι από πάνω. Και πάλι και έχει και δύο παιχνίδια στην έδρα της που εντάξει, θεωρώ εύκολα ή δύσκολα θα τα πάρει. Ένα με καμποχώρια και ένα με απίθαρχο. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Και τελευταία αγωνιστική υπάρχει Βελισάριο περίβλητος. Τώρα, αν είναι μέχρι τότε ισόβαθμη, που πάλι και αυτό είναι δύσκολο γιατί το Βελισάριο, όπως είπαμε, έχει ρεπό και θα μείνει στους 33. Ενώ η περίβλητος, αν κερδίσει, θα πάει στους 36. Το Βελισάριο θα θέλει νίκη μόνο και πάλι με σκορ πολύ μεγάλο γιατί ιτήθηκε 4-0, αν θυμάστε το πρώτο μάτς. Θα πρέπει να βάλει 5 γκολ. Πράγμα δύσκολο σε ένα ντέρμπι τώρα. Κακά τα ψέματα. Μου έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, Ανδρέα, για το μάτς των Καπαδόκων με τον Σιράκο. Για την περίπτωση του Γκόγκα, το πέναλτι, ότι δεν το δίνει ο διαιτητής γιατί είπε ότι δεν έπεσε. Και ότι στο πρώτο γκολ... Στο πρώτο γκολ, ναι, υπάρχει διώξιμο του Γκόγκα και υποστηρίζουν ότι έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ στον ίδιο παίχτη, στον Αστράγαλο, για χτύπημα. Καλά, κοίτα, αυτό το δεν, συγγνώμη, το δεν έπεσε, το έχω ακούσει μέχρι και σε κάπα πρωτάθλημα του Παζιάννα, δεν το έδωσε γιατί δεν έπεσε. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεί δικαιολογία ότι δεν έπεσε, αν είναι πέναλτι είναι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, όχι μόνο για τον Σιράκο, για παντού. Δεύτερος όμιλος, γάμερας τεχνικής κατηγορίας, 15η αγωνιστική και εδώ. Βοτονός Επισκοπικό 0-3 ανεφαγόνος. Μουζακέι Ανήλιο 0-3 ανεφαγόνος επίσης. Περιστέρι Πλατανιά 1-6. Μαχητής Δαφνούλα 0-6. Ενώ ρεπό είχε η ομάδα της Αγιάννα. Και εδώ να δούμε τη βαθμολογία. Η Δαφνούλα έχει 38, η Πλατανιά 37, η Αγιάννα 31, Ανήλιο 21. Επισκοπικό 21, Μαχητής 15, Περιστέρι 12, 3 στο Βοτονώση που έχει σταματήσει να αγωνίζεται και η Μουζακέι με 0 βαθμούς. Και εδώ να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική έχει ντέρμπι Πλατανιά Γιάννηνα στο γήπεδο του Χαροκοπίου. Θεωρώ ότι είναι είναι η τελευταία ευκαιρία της Γιάννηνα, μόνο με νίκη ξαναμπαίνει στο κόλπο. Αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι από τις δύο πρώτες θέσεις, γιατί η Δαφνούλα έχει και ρεπό την αγωνιστική που έρχεται, σύν ότι την πρώτη τελευταία θα παίξει Πλατανιά Δαφνούλα. Οπότε δεν ξέρω εκεί αν πάρει την νίκη η Αγιάννα και φτάσει στους 34, αν μπορέσει να μπει σφήνα, θα δούμε. Έχει πάντως ενδιαφέρον αυτό. Μόνο αν έρθει διπλό αυτό έγινε, μόνο τότε έχει ενδιαφέρον. Αυτά και με την ΓΑΜΑ αεραστεχνική κατηγορία. Τώρα να πάμε στο κύπελο, όπου είχαμε ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτό που έγινε στο κύπελο Ανατολής. Για τη φάση... Για την ημιτελική φάση. Ακριβώς. Διπλά παιχνίδια, υπενθυμίζουμε. Ναι, διπλά τα παιχνίδια και τώρα την Τετάρτη που έρχεται έχουμε νησί Καστρίτσα, σε μια επανάληψη του μάτς του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, η διαιτησία Τάσης Μωυσιάδης και Σπυρογιώτης. Και να πάμε να δούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι που έγινε, δεν είχε γκολ, ήταν 0-0 το παιχνίδι. Βραδινό, 6 ώρα. Σε ένα μάτς που έπαιξαν και εδώ καλά αμυντικά οι χουλιαράδες. Άργησε η πρώτη καλή στιγμή να έρθει.
Ήταν με δοκάρι του Νάσιο από φάουλ, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πιο πριν δεν είχε γίνει κάτι, ήταν μετά το 20 λεπτό. Και γενικά δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Και άλλη μία έτσι πολύ κλασική έχει στις αρχές της επανάληψης η ομάδα του Χουγιαράδων με το Λόλι, βγαίνει τέτα τέτ. Κρύο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Πέτρο, αρκετό εκείνη την ημέρα. Και εδώ είναι ένα σούτ του σκανδάλι, αν δεν κάνω λάθος. Ενδιαφέροντα έχει ο επαναληπτικός, Ανδρέα, γιατί είναι ένας θεσμός που ενδιαφέρει και τις δύο ομάδες. Η Ανατολή, αφού κατάφερε αρχικά να κερδίσει και την Πρέβεζα, έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Αλλά είναι μέσα στο θεσμό και οι Χουλιαράδες, που από τη στιγμή που δεν ιτήθηκαν, εκτός έδρας από την Ανατολή, διεκδικούν επίσης όρεση, εγώ θα πω, την πρόκριση. Εδώ δες μια πολύ σημαντική ευκαιρία που χάνει με το Λόλι Χουλιαράδες, Κακαράτζος, το Λόλι, μόνος του, τεατέτ. Ναι, σημαδεύει τον τερματοφύλακα. Ήταν ο θεμελής τερματοφύλακας, όχι ο βασικός, ο Γκάρας. Και εδώ άλλη μια επέμβαση. Μπήκε λίγο δυνατά στην επανάληψη του Χουλιαράδων. Εδώ χάνει μια ευκαιρία ο Δήμος. Λίγο έξω η μπάλα. Έχει αλλάξει εδώ η εμφανίση η Ανατολή. Φόρεγε σκούρα μπλε, αλλά προφανώς και τη νύχτα δυσκόλευε με τα μαύρα των Χουλιαράδων. Και πήγε στο κίτρινο που φόρεγε και στην αναμέτρηση με την Πρέβεζα. Και εδώ άλλη μια φάση διαρκείας. Δεν μπορεί κάποιος να τη σπρώξει τα δίχτυα την μπάλα. Μένει το 0-0. Και δίνει άλλο τόνο και άλλο χρώμα στον επαναληπτικό. Κοιτάξτε, γιατί πολλοί πιστεύαν ότι ίσως, ξέρεις, λόγω διαφοράς της κατηγορίας, μπορεί να κέρδιζαν εύκολα οι πόντοι, αλλά δεν έγινε αυτό. Ίσα-ίσα, δυσκολεύτηκαν αρκετά. Και να υπενθυμίσουμε ότι Τετάρτη έχει μάτς πάλι για το θεσμό του κυπέλου. Ο αγροτικός Καστρίτσας πηγαίνει στο νησί και φιλοξενείται από τον Αετό Νήσου, που για το θεσμό του πρωταθλήματος γνώρισε την ήττα με 1-0. Εμείς τώρα θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα βίντεο από την Λέσχη Ιωαννίνων 4x4 και την πολύ ωραία εκδήλωση που πραγματοποίησε το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στην Κοσμηρά και στην αυτοσχέδια πίστα που έχει δημιουργηθεί, με δεκάδες μέλη λεσχών από διάφορα μέρη της Ελλάδος να βρίσκονται στα Γιάννενα, να συμμετέχουν στην εκδήλωση της Λέσχης Ιωαννίνων και παράλληλα στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. Αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, Ανδρέα. Από ό,τι μου στείλει εδώ ο Σάκης Σούλης, που ήταν παρόν εκεί και απαθανάτησε ό,τι έγινε, ότι υπάρχει και στην K2 πίστα πλήρωμα γυναικείο. Έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες από το Φώτο Ιωάννενα από ένα blogspot. Έχει αναλυτικά φωτογραφίες, έχουν ανέβει και στο YouTube βίντεο από την εκδήλωση αυτή που ήταν γεμάτη γκάζια και πραγματικά συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, αρκετά γκάζια, γεμάτη αδρεναλίνη ήταν η μέρα της 7 και 8 Μαρτίου και εμείς σε αυτό το σημείο, Ανδρέα, να ευχαριστήσουμε όλους όσους εργάστηκαν για να έχετε τη δυνατότητα να δείτε την αγωνιστική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, συνάδελφους δημοσιογράφους αλλά και τεχνικούς φυσικά, και όλους εσάς που μας στηρίζετε και εμπιστεύεστε σε εμάς το έργο όσον αφορά την πρόοδηση του ερασιτεχνικού μας πρωταθλήματος. Εννοείται και τους χορηγούς, παλιούς και νέους, που είναι στην εκπομπή και τη στηρίζουν. Και θα τα ξαναπούμε τώρα την άλλη Δευτέρα. Καλό βράδυ. Ελπίζουμε να μην υπάρχει καμία διακοπή λόγω κορονοϊού. Ακριβώς. Τώρα θα το λέμε και αυτό. Εντάξει. Καλή εβδομάδα και καλή ξεκούραση. Με τα πληρώματα των οχημάτων 4x4 να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους έδωσαν το παρόν, συνοδεύθηκε την Κυριακή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Λέσχης 4x4 Ιωαννίνων. Δεκάδες μέλη λεσχών 4x4 από διάφορα μέρη της Ελλάδας βρέθηκαν το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στα Γιάννενα, συμμετέχοντας στην εκδήλωση της Λέσχης 4x4 Ιωαννίνων. Το πρωί της Κυριακής, τα μέλη των λεσχών βρέθηκαν στην αυτοσχέδια πίστα της Κοσμηράς και προσέφεραν με τα αυτοκίνητά τους ένα πλούσιο θέαμα με πολλά γκάζια και αδρεναλίνη στους δεκάδες φίλους τους που βρέθηκαν εκεί.
Και σταθερό και ρέτσα, πάνε μου και καφέ, πάω.